Πώς θα το πούμε το vlog? Vlog βόλος. Vlog πήλιο. Να το πούμε ρομαντικό διήμερο στο πήλιο. Στο πήλιο, μπράβο. Όχι. Όχι. Ρομαντική εξόρμηση στο πήλιο. Χιονισμένη Ελλάδα. Η επέλαση του χιονιά. Ωραία αυτό. Η Αριάδνη και ο άντρας της. Γεια σας! Τι κάνετε? Χαίρετα! Χαίρετα ρε, ξέχασε! Είναι πάλι εδώ όμως! Γυρίσαμε με άλλο ένα vlog και πάμε πήλιο, είχαμε κλείσει να πάμε στο πήλιο, στο εντωμεταξύ χιόνισε σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν το βάλαμε κάτω, μέσα από χιόνια, τρικυμίες, κακό καιρό κλπ, διόδια πάρα πολλά. Φτάνουμε στο πήλιο, είναι όλα χιονισμένα και αποφάσισα να κάνω vlog, να σας πάρω μαζί μου, οπότε μείνετε για τη συνέχεια. Μένουμε στην Πορταριά, είναι πολύ κοντά στο Βόλο. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γραφικό χωριό. Θα σας δείξω στη συνέχεια πλάνα κλπ. Όταν θα βγούμε, φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέγεται Εροφίλη. Βρίσκεται στο κέντρο της Πορταριάς και θα σας δείξω λίγο το δωμάτιο γιατί είναι πάρα πολύ γραφικό. Καταρχάς, θέλω να σας δείξω τη θέα έξω από το δωμάτιο. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπουμε μόνο χιόνι και βουνά. Και από το άλλο το παράθυρο. Εδώ, παιδιά, είναι τόσο γραφικά και τόσο όμορφα και τώρα θα σας δείξω λίγο το δωμάτιο. Είναι έτσι πολύ παραδοσιακό. Και το κορυφαίο έχουμε και τζάκι, θα ανάψουμε φωτιά μετά. Είναι πολύ ωραίο, σας το δείχνω πριν το κάνουμε τελείως χάλια. Και εδώ έχει ντουλάπα. Αυτή είμαι εγώ. Εδώ. Εν τω μεταξύ, κρύωσαμε αυτό το καιρό γιατί δεν το περίμενα καθόλου να χιονίσει στην Αθήνα και είμαι τελείως χάλια, αλλά είχαμε κλείσει το δωμάτιο και θέλαμε να έρθουμε έτσι λίγο να περάσουμε ωραία. Οπότε ήρθαμε. Εν τέλει, το δίκτυο εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλό. Οι δρόμοι δεν ήταν κλειστοί, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ήταν όλα τέλεια και φτάσαμε μια χαρά. Και αυτό το τονίζω για τους γονείς μας που είχαν θέμα και φοβόντουσαν. Όχι, ήταν όλα μια χαρά. Και αυτά. Πού είμαστε? Πορταριά. Πορταριά wow. Είμαστε. Και έχει πάρα πολύ κρύο, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Και μάλλον δεν έχει και κόσμο. Είμαστε μόνο εμείς οι τουρίστες αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να σας κάνω ένα. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Αυτοκίνητο. Είμαστε στη Μακρινίτσα και έχω πάθει λίγο πλάκα γιατί δεν έχω ξαναέρθει σε τόσο όμορφο χωριό. Αντικειμενικά δεν έχω ξαναέρθει σε τόσο όμορφο χωριό. Εκτός από το Μύτικα που είναι παραλιακό. Σε ορεινό χωριό τόσο όμορφο δεν έχω ξαναέρθει. Είναι απίστευτα. Είναι λες και είναι από παραμύθι. Πω πω και θα φάω τούμπα. Αλλά είναι λίγο ερημικά. Δεν έχει πολλούς ανθρώπους. Δεν ξέρω φταίει ότι είναι μεσημέρι. Αλλά δεν έχει πολλούς ανθρώπους. Σου είναι νωρίς ακόμα τώρα, λογικά. Θες να μας πεις εντυπώσεις. Έχεις ξανάρθει, ε? Παλιότερα. Και? Σου λείψε. Πολύ χιόνι. Πάρα πολύ χιόνι. Πάρα πολύ χιόνι. Είναι περνάς καλά. Πάρα πολύ ωραία. Μαζί μου. Εγώ και εσένα και αυτό περνά πιο ωραία. Γλυκούλη. Ποιος θα μου πάρει ένα εξοχικό εδώ?
Για πες, κράτα και εσύ το vlogging κάμερα. Έλα. Ποιος θα της πάει εξωτικό? Η απάντηση σε δύο λεπτά. Πού θα πάμε να φάμε? Πίνασες λιγάκι. Πουθενά. Πίνασα. Πρόσεχε, πρόσεχε. Όπα. Πρόσεχε. Θα με καταρρύψεις. Βάλε αλυσίδες. Κρυώνω. Δείξε εδώ την Polaroid που βγάλαμε. Κοιτάξτε, φέραμε Polaroid μαζί μας. Και βγάλαμε. Βέβαια από το κρύο δεν βγήκε πολύ καλή. Αλλά είναι ωραία. Θυμόμαστε τη στιγμή. Όπα. Επίσης αυτή τη στιγμή θα θυμόμαστε από τα 1000 βίντεο που έχω τραβήξει. Χάλια. Μην πονάει πολύ ο λαιμός μου, αλλά ξυπνήσαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο και θέλω να σας το δείξω. Είναι ακόμα πιο χιονισμένα σήμερα όλα. Κοιτάξτε, χιονίζει τώρα. Το σκηνικό είναι απίστευτο, βέβαια. Εμένα δεν με εντυπωσιάζει πολύ, με εντυπωσιάζει πιο πολύ παραλίες και ο ήλιος. Αλλά παρόλα αυτά είναι τέλεια. Να δω πώς θα τη βγάλω τη μέρα. Πες καλημέρα. 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 Είναι πολύ όμορφα και τώρα πάμε να φάμε πρωινό. Πες που είμαστε. Αποκλεισμένοι. Τι? Αποκλεισμένοι. Από πού? Το χιόνι. Έχουμε αποκλειστεί στο ξενοδοχείο και δεν μπορούμε να πάμε στο Βόλο που θέλαμε. Οπότε σήμερα θα κάτσουμε εδώ. Όλη μέρα. All day. All day. All night. All μέχρι day. Να ανοίξουν οι δρόμοι. Και μιας και έχουμε αποκλειστεί μέσα στο δωμάτιο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θέλω να σας δείξω λίγο τι έχω στο νεσεσέρ μου. Βασικά θέλω να σας δείξω 2-3 πραγματάκια. Λίγο πολύ το νεσεσέρ μου είναι ίδιο. Αλλά θέλω να σας δείξω 3 πραγματάκια συγκεκριμένα. Η Lessence μου έστειλε κάποια προϊόντα να δοκιμάσω. Έχει πάρα πολλές εταιρείες. Θα σας αφήσω link από κάτω. Αλλά 3 προϊόντα τα ξεχώρισα και τα πήρα μαζί μου στο ταξίδι. Και ό,τι παίρνω μαζί μου στο ταξίδι πάει να πει ότι είναι καλό και το ξεχωρίζω και το αγαπάω. Και θέλω να σας μιλήσω για 3 προϊόντα. Εδώ είναι το νεσεσέρ μου και το πρώτο που θέλω να σας δείξω είναι το πιο αγαπημένο μου προϊόν ever. Είναι από την εταιρεία Fab Brows, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα kit φρυδιών, είναι ένα kit για να γεμίζεις τα φρύδια σου. Μέσα είναι κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία συσκευασία, τη βλέπετε? Η συσκευασία του αρχικά είναι πάρα πολύ πολυτελής. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το προϊόν που έχει μέσα είναι σούπερ. Πρέπει να σας πω ότι παίρνετε μία διπλή σκιά που έχει 2 αποχρώσεις. Παίρνετε ένα πινελάκι, διπλό. Και παίρνετε και 6 stencil σαν και αυτά εδώ, εδώ το βλέπετε, για να σχηματίζετε το φρύδι σας. Έχει 6 διαφορετικά stencils, άλλα πιο μικρά, άλλα πιο μεγάλα, άλλα να κάνουν γωνία έντονη, άλλα όχι. Και αυτό που χρησιμοποιώ εγώ για εμένα είναι το Exotic Straight. Και θέλω να σας μιλήσω για αυτό το πραγματάκι, γιατί ειλικρινά από τότε που το έχω πάρει δεν έχω χρησιμοποιήσει κάτι άλλο. Παίρνω αυτό εδώ μαζί μου παντού, ακόμα και αν φύγω από το σπίτι, ακόμα και αν κοιμηθώ κάπου αλλού. Γιατί ειλικρινά μου αρέσει τόσο πολύ το αποτέλεσμά του. Και θέλω να σας δείξω λίγο και πώς το χρησιμοποιώ. Την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα λάθος, αλλά μου εξήγησαν. Και τώρα που το χρησιμοποιώ, νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξω κάτι άλλο, να γυρίσω πίσω σε μολύβι ή να γυρίσω κάτι άλλο. Και πρέπει να σας πω ότι αυτές εδώ οι σκιές δεν είναι σαν τις φυσιολογικές σκιές, είναι αδιάβροχες, δεν πάνε παντού, τις βάζεις και να κάνεις έτσι το φρύδι σου, να κοιμηθείς, να κάνεις μπάνιο, δεν φεύγουν με τίποτα, που δεν το έχω ξαναδεί σε σκιά αυτό, πραγματικά είναι αδιάβροχες. Και αυτό που κάνω είναι, βάζεις το stencil στο φρύδι, το τοποθετείς. Παίρνεις λίγο από το προϊόν σου, με αυτή εδώ την πλευρά, την πιο φουντωτή, εδώ. Παίρνεις λίγο από το προϊόν σου. Και αυτό που κάνεις είναι το πάρα πολύ απλό.
Κάνεις μπρος-πίσω κινήσεις, πολύ ελαφριά. Δεν θέλει τίποτα άλλο, θέλει 2-3 φορές απλά μπρος-πίσω. Και τσακ, έχει γεμίσει το φρύδι. Αν θέλεις πιο έντονο αποτέλεσμα σαν και εμένα, επαναλαμβάνεις. Παίρνεις προϊόν, ξαναβάζεις το stencil. Επαναλαμβάνεις μπρος-πίσω. Μετά, πας με το κοφτό πινελάκι από την άλλη και φτιάχνεις λεπτομέρειες. Ας πούμε εγώ, θέλω λίγο πιο έντονο το μπροστινό μέρος. Βλέπετε διαφορά το ένα με το άλλο? Βλέπετε ή πέφτει πάρα πολύ φως? Βλέπετε. Λοιπόν, αυτό το κάνω καθημερινά. Εντάξει, τις 2-3 πρώτες φορές δυσκολεύεσαι που θα βάλεις το stencil κλπ. Αλλά μετά τις 2-3 πρώτες φορές πάει το χέρι του μόνο του. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πάρα πολύ καθαρό αποτέλεσμα στο τόξο και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Το αποτέλεσμα που δίνει στο τόξο από κάτω είναι λες και έχεις βγάλει το φρύδι σου. Και να μην το έχεις βγάλει, έτσι όπως το σχηματίζει, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Πώς λέγονται αυτά? Πώς τα πεις αυτά? Σεπατικοτούρα. Σεπατικοτούρα. Λοιπόν, εχθές έφτιαχνα τα φρύδια μου και μπαίνει ο Βαγγέλης στο μπάνιο και με βλέπει με το στένσιλ έτσι να φτιάχνω φρύδι και μου λέει τι κάνεις εκεί, του λέω φτιάχνω τα φρύδια μου. Α, χρησιμοποιείς σεπατικοτούρα. Εμένα μου φάνηκε τόσο αστείο εκείνη την ώρα. Λοιπόν, φτιάχνω και το άλλο μου το φρύδι. Το λυσάρι. Το λυσάρι. Ναι, γιατί αυτά τα στένσιλ τα κάνω πιο ωραία. Βγαίνει πολύ πιο ωραίο από ό,τι θα το έκανα εγώ με το χέρι με μια απλή σκιά. Επίσης, γιατί γελάς! Είναι πολύ ωραίο. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι πάλι από τη Fab Brows και είναι το Fab Contour Kit. Είναι αυτό εδώ που έχει πάλι πολύ ωραία συσκευασία. Και είναι ένα kit για να κάνεις contouring. Έχει 3 πούδρες μέσα. Αυτές εδώ τις 3. Δεν θέλω να σας πω πολλά γιατί θέλω να σας μιλήσω περισσότερο στα αγαπημένα της χρονιάς για αυτό εδώ. Οπότε stay tuned. Και το τρίτο προϊόν που θέλω να σας δείξω είναι ένα προϊόν που όταν μου το έστειλαν πέθανα στο γέλιο. Αλλά ειλικρινά έχει φανεί πάρα πολύ χρηστικό. Γελάει. Και σε κοιτάει γιατί θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Και δεν έχει να κάνει με το μακιγιάζ, αλλά ειλικρινά το είχα δει αυτό το προϊόν. Δεν ήξερα ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Και τελικά το φέρνει μόνο η L'Essence. Και είναι το Poo-Pourri. Είναι αυτό εδώ το προϊόν. Μη γελάς! Μη γελάς! Λοιπόν, αυτό θα σας το πω στα αγγλικά. Είναι το Before You Go Toilet Spray. Τι καταλαβαίνετε από αυτό? Θες να μας εξηγήσεις εσύ? Α, θα το εξηγήσω εγώ και μετά μας λες τη γνώμη σου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα spray που το βάζεις πριν πας στο μπάνιο να κάνεις την ανάγκη σου και ουσιαστικά κλειδώνει όλες τις μυρωδιές στο μπάνιο. Και όπως ξέρετε, για τους περισσότερους, τουλάχιστον ας πούμε για μένα, είναι ταμπού το να πηγαίνεις στο μπάνιο και μετά να μπει κάποιος άλλος. Οπότε αυτό το σπρέι έχει σώσει τη σχέση μας. Τώρα αντικειμενικά, παιδιά, είναι κάτι το οποίο είναι ταμπού, αλλά ειλικρινά με αυτό το σπρέι γίνεται έτσι λίγο η διαδικασία πιο ευχάριστη, πιο ανώδυνη, πιο ατμοσφαιρική, λέει. Να σου πω αντικειμενικά, αυτό εδώ το σπρέι το έχει χρησιμοποιήσει ο Βαγγέλης άπειρες φορές. Έλα τώρα, πες γιατί δεν το έχεις χρησιμοποιήσει. Εσύ είσαι απλά ο μίλος. Δεν το έχεις χρησιμοποιήσει. Ναι, με έχει βοηθήσει. Ναι, με έχει βοηθήσει. Δεν το θεωρείς σημαντικό. Σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μου είπες ότι θα το πάρεις κι εσύ. Θα πάρω, το πάρω. Άρα είναι αποτελεσματικό. Σε φαμιλική συσκευασία. Σε family pack. Σε family pack. Λοιπόν, πραγματικά. Αν κι εσείς πηγαίνετε, ας πούμε, ταξίδια με το αγόρι σας. Αν πηγαίνετε στο σπίτι του αγοριού σας. Ή ξέρω εγώ, αν είστε σε γραφείο και πηγαίνετε πολλά άτομα στο μπάνιο. Νομίζω κάτι τέτοιο θα σας σώσει, παιδιά. Ειλικρινά, είναι βιολογικό. Είναι super προϊόν, top δοκιμασμένο, σας το λέω εγώ. Η μυρωδιά που έχω εγώ είναι το Original Citrus και είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει τώρα τελευταία, να το πω. Και πες και εσύ το ίδιο. Ισχύει τώρα. Ισχύει, βέβαια. Παιδιά, χιονίζει non-stop. Θα μας σκοτώσει. Θα μας σκοτώσει. Έρχεται κάποιος απειλητικά με ένα αυτοκίνητο. Χιονίζει non-stop από το πρωί. Και το τοπίο είναι κάπως έτσι. Είναι παντού χιονισμένα. Γεια. Γεια.
Και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Τώρα ψάχνουμε κάπου κοντά να φάμε για να μην φάμε καμιά τούμπα μέχρι να το βρούμε. Και αυτά. Εγώ δεν ξαναπάω στα χιόνια. Μόνο καλοκαίρι θα βγαίνω διακοπές. Καλημέρα. Είναι η μέρα που φεύγουμε σήμερα. Και ήρθαμε να βγάλουμε το αυτοκίνητό μας. Έχει αποκλειστεί από το χιόνι το αυτοκίνητό μας. Και τώρα θα το βγάλουμε λίγο, θα καθαρίσουμε όλα τα χιόνια για να φύγουμε. Και μετά θα κατευθυνθούμε προς το Βόλο για να δούμε επιτέλους πώς είναι και αυτός ο Βόλος. Μιας και αποκλειστήκαμε εδώ πάνω. Εγώ δεν έχω ξαναπάει στο Βόλο και όλοι λένε ότι είναι τέλεια. Οπότε θέλω να τον δω λίγο. Αν και είναι και αυτός μέσα στο χιόνι, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Έρχεται να φτιαρίσει.